Αυτά δεν μπορώ. Κλακέτα. Είστε σίγουρος ότι έγραψε? Γράφει, γράφει. Μπλουζάκι δεν με δώσατε όμως. Κάτσε, κάτσε εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί. Εκεί κάτσε. Δεν πήγα. Κάτσε εκεί που είσαι. Μπλουζάκι γιατί δεν με δώσατε? Δεν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να σου επιβάλλουμε να μας εκπροσωπήσει. Ναι, αλλά δεν το προτείνατε όμως. Δεν το προτείνατε. Το μπλουζάκι αυτό, φίλε μου, δεν τα αλλάζω. Φίλε, καλά κάνεις, δεν τα αλλάζω. Εδώ, άσε με να μιλήσω. Αυτό το μπλουζάκι με το έκανε φίλο μου, ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, ο Τζότζος. Ο φίλος μου Γιάννης ο Τζότζος. Όταν πήγα και τον έκανα το ένα τζάκι υδραυλικό, με λέει Στράτο, εγώ έβαλα κανένα 2-3 κιλά παραπάνω, δεν με κάνω αυτά τα μπλουζάκια και με έδωσε καμιά δεκαριά. Και πάρε ένα μπλουζάκι που είχα ετοιμάσει για να το δώσω μετά. Έχω αυτό το μπλουζάκι, είναι άσπρο και το άσπρο τι είναι, είπαμε. Αγνότητα. Αγνή, λέει ότι το λευκό έχει όλα τα χρώματα. Πώς άνοιξε αυτή η πόρτα, ρε. Μήπως έχουν κανένα φάντασμα εδώ πέρα. Το λευκό, λέει, έχει όλα τα χρώματα μέσα. Το ξέρατε αυτό? Όχι. Τέλος πάντων. Σκουπίσαμε, καθαρίσαμε. Έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου ένα νέο παιδί από αυτά, τα δικά μου τα παιδιά βασικά. Τι κάνεις εκεί τώρα, μη με αγχώνεις, μη πειράζει τίποτα. Βρέθηκα στην Αθήνα για άλλους λόγους που εξηγώ σε άλλα βίντεο, φίλε μου Γιάννη, και κάποια στιγμή έχετε καμιά συγγένεια, φίλοι, είστε, τι είστε, μικρό μου Παναγιώτη, τι είστε, ρε? Το αφεντικό μου. Α, είναι αφεντικό σου, ωραία. Με πήρε ο Παναγιώτης τηλέφωνο για να μπούμε στο πνεύμα λίγο πριν αρκετό καιρό. Ξεκίνησε από σένα ότι παρακολουθείτε κάποια από τα βίντεό μου. Ο Παναγιώτης αγρόν αγόραζε, δεν με ήξερε καν και τον ενημέρωσε εσύ. Και πριν ένα μήνα με πέρσι τηλέφωνο και μου λέει: Στράτο, με έκανε μεγάλη εντύπωση πρώτα απ' όλα στα βίντεό σου που λες το ένα βήμα παραπάνω. Ένα άλλο για τις θερμοστατικές κεφαλές που δηλώνω φαν και κατά την ταπεινή μου γνώμη θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικές όταν μιλάμε για πρόγραμμα εξοικονομώ και τέτοια. Έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω και αυτή τη στιγμή μας δόθηκε ευκαιρία από τη στιγμή που ήρθαμε στην εταιρεία σας και είδα αυτά τα ωραία πανάκριβα. Είναι πανάκριβα? Όχι, εντάξει. Εντάξει. Ωραία πράγματά σας, βρίσκουμε στην Αθήνα και στην εταιρεία Multitherm. Multitherm, η οποία η δραστηριότητά σας με τι ασχολείστε βασικά? Ξεκινήσαμε σαν εγκαταστάτες. Ωραία. Παραμένουμε εγκαταστάτες. Και αυτά που χρησιμοποιούμε εμείς στις δικές μας εγκαταστάσεις τα θέλουμε να τα δώσουμε στον κόσμο γιατί θα χρησιμεύσουν στη βελτίωση και της εγκατάστασης και της εξοικονόμησης. Κοίτα τους πρόλογο που βγάζουν. Ερώτηση τώρα. Υπάρχει περίπτωση πέρα των άλλων να κάνουμε και μια συνεργασία στο επίπεδο όταν με παίρνει κόσμος από εδώ από την Αθήνα να δίνω τα τηλέφωνά σας σε ό,τι έχει σχέση, τι κάνετε, θέρμανση, τι κάνετε εσείς? Στο κομμάτι της θέρμανσης εγκατάστασης είμαστε για την Αθήνα, για το λεκανοπέδιο. Και συντήρηση. Και συντήρηση, κάθετη και οργανωμένο από το κομμάτι το μελετητικό έως και παραδομένο με το κλειδί στο χέρι της εγκατάστασης. Θεωρείτε ότι είστε σοβαρή και αξιόπιστη εταιρεία? Ο χρόνος το έχει δείξει νομίζω αυτό. Πόσα χρόνια είστε? 16 χρόνια είμαστε στην αγορά. Δηλαδή, αν γυρίσω και πω στον κόσμο ότι στην Αθήνα συνεργάζομαι με την... Όχι συνεργάζομαι, λάθος. Έχω ένα γνωστό, θα λέω εγώ. Έχω τη Multitherm. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο εκεί, να πείτε από το Στράτο και να πάμε στο φίλο Παύλα Πελάτη για σοβαρή παροχή υπηρεσιών. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Ανεπιφύλακτα. Ωραία. Και ένας λόγος παραπάνω για μας, μια ευθύνη για την δημοσιότητα την οποία έχεις εσύ και δεσμεύεσαι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ας δώσουμε βήμα στον φίλο μου πλέον, τον Ιωάννη, γιατί τον βλέπω, δεν κρατιέται. Ο Γιάννης είναι ο εξειδικευμένος στο κομμάτι της εφαρμογής για τους έξυπνους θερμοστάτες και για τις έξυπνες θερμοστατικές κεφαλές. Έλα ένα τικ πιο μπροστά και θέλω να εστιάσεις εδώ. Ένα τικ. Άσε κάτω το τρίποδα. Μιλάω. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε έναν έξυπνο Wi-Fi θερμοστάτη, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Αυτή είναι η κεντρική μονάδα του, ας πούμε. Η κεντρική μονάδα του είναι αυτή, η οποία συνδέεται στο Levita. Δίνει εντολή, λοιπόν, για να ανοίξει και να κλείσει ο Levitas. Και εδώ πέρα έχουμε τον θερμοστάτη, ο οποίος είναι ασύρματος και έτσι μπορούμε να τον βάλουμε σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο σπίτι.
ο οποίος έχει και την καινοτομία ότι μπορεί να ελέγξει και κλιματιστικά. Δηλαδή μπορούμε να ελέγξουμε με μία συσκευή και το σύστημα θέρμανσης και το κλιματιστικό μας. Μέσα από την εφαρμογή που έχει στο κινητό, έχουμε δυνατότητα να κάνουμε έλεγχο και των δύο. Και του κλιματιστικού, φυσικά θα πρέπει να είναι ένα κλιματιστικό το οποίο θα πρέπει να το βλέπει. Δηλαδή, αν το κλιματιστικό, ας πούμε, είναι σε ένα τέτοιο ύψος, θα πρέπει να είναι σε σημείο που να μπορεί να βλέπει το κλιματιστικό. Γιατί λειτουργεί με υπέρυθρη ακτινοβολή, αντίστοιχη το τηλεκοντρόλ. Με έδωσε πάσα, το κλιματιστικό πρέπει να είναι συμβατό με αυτό. Μπορώ σε ένα παλιό να. Κανένα απολύτως πρόβλημα, δουλεύει με οποιοδήποτε κλιματιστικό. Σαν τηλεχειριστήριο δουλεύει αυτό. Ναι. Μπαίνει στη συχνότητα του. Κανονικά, ναι. Ανάλογα με το κλιματιστικό. Σ' αγαπώ πολύ. Συνέχισε. Και μέσω της εφαρμογής έχουμε δυνατότητα να διαχειριστούμε τη θερμοκρασία είτε χειροκίνητα, δηλαδή να επιλέξουμε από την εφαρμογή όπου και να βρισκόμαστε τη θερμοκρασία που θέλουμε. Έχουμε δυνατότητα μέσω του GPS του κινητού μας να ορίσουμε μία ακτίνα, παραδείγματος χάρη 800 μέτρα από το σπίτι ή 1 χιλιόμετρο από το σπίτι. Οπότε όταν περάσουμε αυτή την ακτίνα και μπούμε προς τα μέσα, να αλλάξει και αυτόματα το πρόγραμμα. Τι λες τώρα. Οπότε δηλαδή αν πούμε ότι στο 1 χιλιόμετρο θέλω να μου ανάψεις τη θέρμανση στους 24 βαθμούς ας πούμε. Εκτός από τη μεγάλη θερμοκρασία. Ή όλα είναι μέσω... Είναι μέχρι και 25 χιλιόμετρα η επιλογή που μπορούμε να το κάνουμε. Μάρκα είπαμε. Η εταιρεία λέγεται COSA. Προέλευση. Είναι ένα τουρκικό προϊόν, το οποίο είναι... Συνεργαζόμαστε και εμείς όσον αφορά και τον προγραμματισμό. Είστε εισαγωγής οι ίδιοι, πρώτο χέρι. Ναι. Πρώτο χέρι. Ναι, πρώτο δηλαδή, χέρι. Πρώτο χέρι τι σημαίνει για μένα, γι' αυτό το ρωτάω πολύ συχνά. Πρώτο χέρι σημαίνει ευθύνη, έλεγχο της όλης κατάστασης και φυσικά εκείνο που το λέω, παιδιά, και το θέλω πάρα πολύ, το aftermarket service. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μίλα, θέλω να μιλάς. Το προϊόν. Θέλω να παρέμβεις στην συζήτηση. Δεν κάνουμε τώρα. Το προϊόν. Πρόσεξε. Παρουσιάζουμε. Το είπα. Okay. Ενημέρωση θέλω. Πολύ ωραία. Το προϊόν. Δεν θέλω να μου πεις, είναι ωραίο, θέλω να μου πεις τι κάνει, έτσι. Ούτε τιμές θέλω να με πεις. Λοιπόν, εντάξει. Εργοστασιακά έχουμε 2 χρόνια εγγύηση. Αλλά δεσμευόμαστε για αντικατάσταση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί. Ωραία. Μου δίνεις πάσα και σου απαντάω. Πολλές φορές μιλάω με άλλον κόσμο, τεχνικούς που μιλάνε, που εργάζονται στη Γερμανία και στα λοιπά. Ο Γερμανός και όλοι οι υπόλοιποι από ό,τι συζητάμε κόσμο είναι ότι λέει το χαρτί. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει μια άλλη νοοτροπία, είναι η λέξη μπέσα για μένα. Ότι λέει. Μπέσα τι σημαίνει? Ναι, μεν ο κατασκευαστής με δίνει 2 χρόνια, αλλά έρχομαι εγώ στον φίλο πλέον τον Παναγιώτη και στην εταιρεία, πώς την είπαμε, Multithere. Και σου λέει, αδερφέ, εκτός από τα 2 χρόνια που κατασκευαστεί, εγώ σαν Παναγιώτη σου δίνω άλλα 3. Αντικατάσταση. Αντικατάσταση. Δεν είναι τίποτα να το αντικαταστήσουμε. Είναι η μπέσα για μένα. Γιατί πολλές φορές ανέφερα σε δουλειές μου ότι δίνω 20 χρόνια εγγύηση, δίνω 30 χρόνια εγγύηση και λέει, δίνω το λόγο μου. Και εγώ τα παντελόνια μου τα φοράω. Και έτσι πρέπει όλοι μας. Ο λόγος είναι το πιο μεγάλο και το πιο πλούσιο στοιχείο μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Γιατί αν έχεις ένα χαρτί και δεν τηρήσεις το λόγο σου, για να ισχύσει το χαρτί πρέπει να πας στα δικαστήρια. Άσυμα. Έτσι. Οπότε έτσι. Συνέχισε, αγόρι μου, γιατί σε έχω τρελάνει. Λοιπόν, πέρα από το GPS που προανέφερα, έχουμε και την επιλογή να φτιάξουμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα βάσει των συνηθειών που έχουμε. Άρα λοιπόν, ναι, αυτό είναι η θερμοστατική πανή. Εδώ πέρα βλέπουμε τη θερμοστατική κεφαλή. Αν πούμε ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε έναν θερμοστάτη, αδερφέ, πάμε μετά στις επιλογές αυτές. Έχουμε ανέβει επίπεδο, Συνέχισε. Συγγνώμη, Γιάννη, να πω κάτι πάνω σε αυτό. Για πες κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, επειδή με τις θερμοστατικές κεφαλές έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ πολλά χρόνια. Ναι. Έχουμε βάλει χιλιάδες θερμοστατικές κεφαλές, όχι εκατοντάδες. Σιγά, Στράτο, εχθές το βράδυ που τρώγαμε στο Τζομπανάκο, δεν το πιστεύω. Έτσι, άκουσε λίγο, μιλήσαμε κάποια στιγμή για τους κατανεμητές και για τις πολυκατοικίες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές πολυκατοικίες με τις θερμοστατικές κεφαλές, τις κλασικές. Α, για εκείνο το σύστημα. Ακριβώς. Που. Άμα. Σου έχουμε βάλει χιλιάδες, όχι εκατοντάδες. Πού, εδώ στο λεκανοπέδιο. Στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, άκουσε. Είναι άλλο θέμα αυτό, θα το δούμε άλλη στιγμή. Όχι, τώρα θα τα τώρα, δούμε. Περίμενα να σου πω λίγο γι' αυτό. Είναι η συγκεκριμένη κεφαλή, η μοναδική θερμοστατική κεφαλή, ξαναλέω, η μοναδική θερμοστατική κεφαλή αυτή ναι. Που μπορείς να δεις τι θερμοκρασία έχεις, όχι τι θερμοκρασία θέλεις,
χώρου. Βέβαια. Κάτσε, Παναγιώτη. Θερμοκρασία, άρα έχει κάποιο αισθητήριο εδώ και διαβάζει εδώ. Ναι. Δίπλα στο σώμα. Προφανέστατα. Άρα είναι πλασματική αυτή η πλασματική, δημιουργία. Πρόσεξε να δει. Πλασματική δεν το λες και θα σου εξηγήσω, αμέσως και εδώ. Με οποιαδήποτε θερμοστατική κεφαλή. Έχουμε μια θερμοστατική κεφαλή μηχανική εδώ. Όχι, δεν θέλω, έχω δείξει πάρα πολύ. Με οποιαδήποτε θερμοστατική κεφαλή επιλέγεις με μια κλίμακα 1, 2, 3, 4, 5 που λέει ο λόγος όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Και πάνω κάτω έχεις και παίζεις. Ναι. Άρα μετράει πάντα εκεί. Ναι. Έτσι. Πού αλλού θα μετράει. Ξέρεις πόσο είναι εκεί η θερμοκρασία. Εντάξει, βάζω ένα θερμόμετρο, εσύ, Παναγιώτη. Στράτο, επειδή με κόλλησες, έτσι, λοιπόν, μπορώ να βάλω και θερμόμετρο για τον πυρετό. Έτσι, προφανέστατα, αλλά με συγχωρείς, έτσι, με συγχωρείς. Ουσιαστικά, βλέποντας την θερμοκρασία που έχεις εκεί, έχεις πάντα μια απόκριση των πραγμάτων, άλλο είναι δίπλα στο σώμα, μια, που μετράει ένα θερμόμετρο και άλλο είναι μέσα στο κέντρο διαμερίσματος. Σ' αρέσει ο ήχος, έτσι. Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση. Οι άλλες οι θερμοστατικές έχουν εδώ κάτι ταβούλια που το κουμπώνεις για να μην πηγαίνει το πιτσιρίκ να το σκαλίζει εδώ, τι... Έχει δαχτυλίδι το οποίο μπορεί να μπει ασφάλεια. Ναι, τι έχει, και υπάρχει. Πού είναι το δαχτυλίδι. Στο συγκεκριμένο δεν έχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει όμως όταν έχει... Άσε ρε να μιλήσει το παιδί. Σωστά, επειδή νόμισα απευθύνθηκε σε μένα. Θα σε πετάξω καμιά θερμοστατική. Νόμισα ότι απευθύνθηκε σε μένα. Θερμοστατική κεφαλή, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να το πετύχω στο κεφάλι, δεν γίνεται διαφορετικά. Πες αγόρι μου, τώρα ερώτηση. Δηλαδή, εγώ επειδή είπαμε ότι είμαι πρακτικός άνθρωπος, οι άλλες θερμοστατικές έχουν κάτι ταβούλια, το κάνει έτσι και πάει το μωρό και το σκαλίζει. Εδώ τι κάνουμε. Εδώ πέρα έχουμε γονικό έλεγχο μέσα από την εφαρμογή. Οπότε μπορούμε μέσα από την εφαρμογή του κινητού να κλειδώσουμε τη θερμοστατική και να μην μπορεί να αλλάχτη η επιθυμητή θερμοκρασία. Ρε, τι σου είναι τα μορφωμένα τα παιδιά, ρε γάμο. Πέρα εδώ, πόσα λεπτά είμαστε. Τι ήθελα να πω, αυτή είναι δικιά μας κουμπών εδώ ή... Ναι, όλα αυτά είναι, έχει να κάνει με το σπήρωμα. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες, έτσι. Η συγκεκριμένη είναι μη 30x1,5. Αυτή, όχι, αυτή είναι μια κλασική. Και αυτή ναι, είναι 30x1,5. Αυτόν τον κορμό. Ναι. Δικιά λοιπόν, μας είναι και αυτή. Από εδώ την αγορά, την ελληνική αγορά. Τώρα, θέλω να πω ότι... αν χαλάσει αυτό ή οτιδήποτε, αυτό έρχεται και κουμπώνει εδώ. Βεβαίως, αυτό λέμε. Αυτό είναι. Τα βήματα έχουν κάποιες κατηγορίες. Μία από τις κατηγορίες είναι ο διακόπτης, ο θερμοστατικός. Αν είναι μη 30x1,5, που έχει να κάνει με το σπήρωμά του που βιδώνει και με τη διαδρομή του εμβόλου. Θα του χαλάσω. Λοιπόν, αυτό χάλασε το λοιπόν. Υπάρχει 28 παράδειγμα κάποιες εταιρείες, υπάρχουν άλλες που είναι διαφοροποιημένα, αλλά για όλα υπάρχουν αντάπτορες που προσαρμόζονται σε οποιοδήποτε διακόπτη. Για να γίνει ωραία πάσα. Δηλαδή έχω ήδη θερμοστατικές κεφαλές στις απλές, βλέπω το βίντεο και λέω ρε μάγκα, τι μαγκιά είναι αυτά. Έτσι. Τουλάχιστον σε ένα-δυο σώματα στο σαλόνι, μήπως να βάλω καμιά τέτοια μεθαύρου που έρχονται τα Χριστούγεννα και θα στηθούν οι συγγενείς στο σπίτι να τους πουλήσω λίγο μούρι. Και μετά θα βάλεις και στο άλλο και στο άλλο και στο άλλο. Ναι. Για τα Χριστούγεννα ξεκινάς από εκεί. Άμπραβο, αλλά για να μην φωνάξω το στράτο και τρέξω νερά, έτσι. Πολύ απλά σας παίρνω τηλέφωνο. Βγάζω αυτή την κλασική τη θερμοστατική έτσι. Και βάζω μια ηλεκτρονική και πουλάω μούρι στο σόι. Όχι μόνο μούρι. Τι άλλο. Και οικονομία στην τσέπη. Γιατί με αυτό δεν το πετυχαίνουν την οικονομία στην τσέπη. Παραπάνω. Σαφέστατα και το παιδί. Κάτσε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μετά πρέπει να πάρω και αυτό τον ταβούλι. Όχι απαραίτητα. Αυτό δεν χρειάζεται. Α, δεν χρειάζεται. Από τη στιγμή που βάζουμε θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε σώμα, ο θερμοστάτης πια δεν χρειάζεται. Κάνουν τον έλεγχο θερμοστατικές κεφαλές. Κάτσε να το επεξεργαστεί λίγο ο αργός μου και δυσκίνητος, σκληρός μου δίσκους. Στα πόσα λεπτά είμαστε εσύ εκεί πέρα. Στα 13.54. Να σε βοηθήσω λίγο εγώ σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, η θερμοστατική κεφαλή... Θες να έρθεις και εσύ μπροστά. Σε λίγο. Να τα λέω από πίσω τώρα. Μ' αρέσει που είμαι πίσω από την σκηνή. Λοιπόν, στο κομμάτι αυτό έχουμε την θερμοστατική κεφαλή η οποία επικοινωνεί με ένα gateway. Το οποίο gateway είναι αυτό που στέλνει τα δεδομένα στο cloud και τα βλέπουμε από την εφαρμογή από όπου κι αν είμαστε. Είτε στον υπολογιστή, στο tablet, είτε στο κινητό. Υπάρχει και άλλο gateway το οποίο, πρόσεξε, δίνει εντολή στο λέβητα να ξεκινήσει και να σταματήσει με βάση τη ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Με την χειροκίνητη αυτή η κεφαλή. Δεν την απαξιώνω. Όχι βέβαια, καμία. Όποιος έχει βάλει αυτό το πράγμα έχει κάνει βήματα τεράστια μπροστά σε σχέση με τις κλασικές εγκαταστάσεις. Παναγιώτη, το ότι κάνω μεγάλο αγώνα για να μπουν αυτές οι θερμοστατικές, έστω και οι απλές. Έστω και οι απλές είναι πολύ μεγάλη. Είναι ρε φίλε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Να μπορέσει να κατανοήσει ο κόσμος ότι αυτό
του γλιτώνει λεφτά. Και πρόσεξε, όχι μόνο λεφτά, και έχει και ισορροπία θέρμανσης μέσα στο σπίτι του. Γιατί άλλος χώρος έχει άλλη απόδοση το καλοριφέρ του με βάση τις απώλειές του και σε άλλο έχει διαφορετική. Ένα δωμάτιο με νότιο προσανατολισμό. Μπράβο, έχει άλλη. Κατευθύνω εγώ που θα πάει το νερό. Έτσι, όταν... ένα... έτσι. Η αξία του. Αυτό δεν ξέρω πόσο κάνει και δεν με ενδιαφέρει και φυσικά δεν μιλάμε για τιμές, αλλά είναι ένα καλό βήμα για να ξεκινήσω. Είναι το ιδανικό βήμα για να ξεκινήσει. Φυσικά, φυσικά, το πιο βασικό, η θέση τους είναι αυτή. Προφανέστατα. Έτσι, να είναι έξω από το πεδίο θερμότητας. Ήμουν πάλι σε ένα ξενοδοχείο προχθές σε άλλο, έχει έξω, έχει μια σάλα που τρώγαμε πρωινό, βλέπω κάτι ωραία σώματα, βλέπω θερμοστατικές κεφαλές, έτσι, δηλαδή, είμαστε... Και κάτι άλλο, προλαβαίνω να πω μέχρι να συνεχίσουν. Πόσα λεπτά. 15:50. Με πήρε τηλέφωνο προχθές ένας κύριος από πού, από κάπου ή σέρεση δράμα. Μου λέει, κύριε Γιαννούδη, έτσι, 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 με πείσατε να πάω να πάρω, να βάλω θερμοστατικές κεφαλές στο σπίτι μου. Πήγα σε ένα μαγαζί με είδη θέρμασης ή σέρεση δράμα, θα το διευκρινίσω γιατί με φέραν ως εδώ. Και λέει, γεια σας, ήρθα, με ενδιαφέρει, έχω 5 σώματα στο σπίτι μου και με ενδιαφέρει να πάρω 5 θερμοστατικές κεφαλές. Και με χλεβάζανε, μου λέει, φίλε. Με κοροϊδεύανε. Ντράπηκα και σηκώθηκα και έφυγα και σε πήρα τηλέφωνο, μου λέει, μήπως αυτά που λες, δηλαδή, είναι κάποιος τρελός και τα λέει στο βίντεο και μετά πάω εγώ σε ένα μαγαζί με είδη θέρμασης. Φίλε Στράτο, πραγματικά στο κομμάτι θερμοστατικών κεφαλών, έχουμε τεράστια εμπειρία γιατί έχουμε βάλει χιλιάδες. Και πίστεψέ με, στο κομμάτι του συστήματος που έχουμε για τις παλιές πολυκατοικίες που κάνουμε αυτονομίες με θερμοστατικές κεφαλές, αυτό μπορούμε να το... έχουμε, πρόσεξε, έχουμε διατηρησιμότητα πελατολογίου πάνω από 90%. Τι σημαίνει ότι υπάρχουν πολυκατοικίες που σταματάνε και να έχουν κεντρική θέρμανση, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Γιατί δεν ξέρουν πώς να βγάλουν το λογαριασμό. Όχι μόνο, γιατί δεν ξέρουν πώς θα χρησιμοποιούν τις θερμοστατικές κεφαλές. Υπάρχουν... από μόνη της δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζεις πώς θα τη χρησιμοποιήσεις. Και δεδομένα που έχουμε και παίρνουμε, γιατί τα παίρνουμε online τα δεδομένα για να κρίνουμε τους λογαριασμούς, βλέπουμε πόσα λίγο κλείνει το καλοριφέρ. Λεπτά, πού είμαστε. 17:30. Ωραία. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις μία εξοικονόμηση της τάξεως του 20-30% με τη θερμοστατική κεφαλή, αυτή που κρατάς στα χέρια σου, που είναι η πιο απλή της έκδοση. Με έναν τρόπο πετυχαίνεις οικονομία, πέρα των άλλων, το πιο βασικό, Παναγιώτη, θερμαίνοντας λιγότερα λίτρα νερό, ένα είναι. Και αυτό το πετυχαίνεις με αυτό το φανταστικό εργαλείο. Αυτό είναι το ένα βήμα παραπάνω. Εδώ, η θερμοστατική κεφαλή, μάλλον, πάτα το λίγο το κουμπί, πάτα το,